ήταν αυτή η φάση. Στο μεταξύ, Όφη βγαίνει μπροστά. Η πάσα περνάει για τον Καμάου. Πολύ κακό κοντρόλ, αλλά κερδίζει την κόντρα. Πλασάρει ο Καμάου. 1-2 στην πρώτη του προσπάθεια στο μάτς. Ο Καμάου που μπήκε στη θέση του Ντεγκουσμάν πριν από 2 λεπτά σκοράρει. Κοιτάξτε, ο Όφη είχε ανωδική πορεία το τελευταίο διάστημα. Ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αν βγάλουμε στην αρχή κάποια σκαμπανεβάσματα που είχε η απόδοσή του. Εδώ και πάρα πολύ καιρό δείχνει πολύ καλή παρουσία. Έχουν επανέλθει και κάποιοι παίχτες που ερχόταν από τραυματισμό που μπορούν να βοηθήσουν και βοηθάνε. Και γενικώς η πορεία του φέτος είναι πάρα πολύ καλή συγκριτικά με την περσινή χρονιά που ήταν δύσκολη. Πού κρίθηκε και έφτασε ο Όφη στο διπλό στο ΑΚ κοντρα στην ΑΕΚ, πού κρίθηκε αυτό το παιχνίδι, στην υπεροπλία ίσως του Όφη στο κέντρο? Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να πω στην όλη οργάνωση της ομάδας, από έξω μέχρι μέσα. Είχε ένα πλάνο σαν ομάδα, είχε τους παίχτες που μπορούν να κρατήσουν στο χώρο του κέντρου την μπάλα και να βγουν στους χώρους πολύ εύκολα. Και ειδικά σε ένα γήπεδο όπως είναι μεγάλο το Ολυμπιακό Στάδιο και η ΑΕΚ, φυσιολογικά σαν γηπεδούχος θα είναι πάντα ανοιχτή. Αν έχουν την ικανότητα οι παίχτες σου σε κάποιες αντιπιθέσεις να κρατήσουν την μπάλα και να βγουν γρήγορα στο χώρο, μπορούν να κάνουν γκολ. Και με αυτόν τον τρόπο ο Όφη ήρθε πάρα πολλές φορές και μετά το δεύτερο γκολ μπορούσε να σημειώσει και τρίτο. Και όλοι λένε, οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, ότι το μόνο που λείπει από τον Όφη για να είναι ακόμα καλύτερος είναι ο παίκτης που θα κάνει το εύκολο γκολ από center φόρο, ο γκολτζής, όπως ήταν πολλοί φέρνουν στο μυαλό τους τον Φιγκεϊρέντο. Ναι, είχε μια πολύ καλή χρονιά και έτσι έκανε και μεταγραφή, αλλά νομίζω ότι του λείπει και ο Ντορμισάερ που είναι έξω με τους τραυματισμούς. Έχω την εντύπωση ότι θα έδινε λύσεις και σε κάποια παιχνίδια που θα χρειαζόταν το εύκολο γκολ, ίσως θα μπορούσε να το δώσει ο Ντόρμι. Ο Γαλλιέγκος στο γέμισμα του Λάμπρου, κεφαλιά από τον Ναβούρο, η μπάλα στα δίχτυα. Ενώ έχει χτυπήσει, είναι πεσμένο στο έδαφος ο Λουκ Καστένιος. Επειδή έρχεται το παιχνίδι της Ρεβάνς, θα είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι από αυτό του πρωταθλήματος, από το 1-1 το πρόσφατο. Βέβαια. Το παιχνίδι του πρωταθλήματος, επειδή έτυχε να είμαι και κοντά, δεν μου άρεσε ποιοτικά. Δεν νομίζω ότι θα είναι αυτό και δεν θα είναι αυτό το ίδιο παιχνίδι για δύο λόγους. Το ένα είναι ότι ο Όφη θα κυνηγήσει σίγουρα τον γκολ νωρίς, γιατί με ένα σκορ 2-0 μπορεί να περάσει εφόσον ισχύει ακόμη το γκολ εκτός έδρας. Θα κυνηγήσει σίγουρα το γρήγορο γκολ με αποτέλεσμα να μην σταθεί στο να κρατήσουμε την μπάλα ή να δώσουμε χώρο στην άλλη ομάδα. Νομίζω ότι θα μπει τελείως διαφορετικά από ό,τι μπήκε σε αυτό το παιχνίδι. Το 3-1 δεν λέει κάτι. Θέλει μεγάλη προσοχή από την πλευρά του Άρη αν θέλει να κρατήσει τις ελπίδες του για τον επόμενο γύρο και θα πρέπει να κάνει και αυτός γκολ αν θέλει να σιγουρέψει την πρόκριση. Εννοείται ότι στα δύο γκολ που χρειάζεται μπορεί να τα πετύχει ο Όφη. Κοιτάξτε, αν γίνει ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, από εκεί και έπειτα όλα παίζονται.